Από σήμερα οι τιμές των αγροτικών εφοδίων τίθενται υπό καθεστώς παρακολούθησης και μάλιστα υπό καθεστώς ουσιαστικής παρακολούθησης. Οι αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται δεν θα εγκρίνονται και δεν θα γίνονται. Τα αγροτικά εφόδια συμμετέχουν καθοριστικά στο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Το κόστος αυτό μπορεί και πρέπει να συγκρατηθεί για να προστατευτεί το εισόδημα τόσο του αγρότη όσο και του καταναλωτή. Το μήνυμα που εκπέμπουμε είναι ότι θα μπει τάξη στην αγορά των αγροτικών εφοδίων. Οι εποχές είναι πολύ δύσκολες για όλους. Ένα μεγάλο ποσοστό των αγροτών βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, αδυνατή να αντέξει οποιαδήποτε αύξηση στο κόστος παραγωγής. Πολύ μάλλον όταν και αν οι αυξήσεις αυτές είναι αδικαιολόγητες. Καλούμε όλους όσους διαμορφώνουν τις τιμές των αγροτικών εφοδίων σε αυτοσυγκράτηση και σε τήρηση της νομιμότητας. Από σήμερα, οι όποιες αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές αυτές δεν γίνονται αποδεκτές. Το όλο σύστημα θα παρακολουθείται αυστηρά από το Υπουργείο μας. Υλοποιούμε με συνέπεια το σχεδιασμό για την προστασία του εισοδήματος του αγρότη και του καταναλωτή για την εξυγίανση και την ομαλοποίηση της αγοράς σε ό,τι αφορά και τα αγροτικά εφόδια και για τα αγροτικά προϊόντα. Η σημερινή απόφαση είναι ένα πρώτο μέτρο. Θα ακολουθήσουν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για τα φυτοφάρμακα, για τον εξυγχρονισμό της νομοθεσίας που αφορά τα λοιπάσματα και για το σύστημα διακίνησης από τους εμπόρους χονδρικής των αγροτικών προϊόντων. Όλα αυτά είναι ενταγμένα σε ένα συνολικό σχεδιασμό που υλοποιείται με συνέπεια από την κυβέρνησή μας.